Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Αργύρη Μπακυρτζή, τον γνωστό χειμερινό κολυμβητή, με την ιδιότητα όμως του αρχιτέκτονα και όχι του μουσικού. Θα έχει ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει για τα παράλια τείχη της Καβάλας και την τύχη τους. Θα τους καλέσουμε γιατί ο καιρός, όπως βλέπετε, μας βοηθάει. Έχει πολύ ωραία λιακάδα, έτσι. Έχουμε ξεκινήσει από το τέλος του 2016 μία σειρά δράσεων σε όλη την περιφέρεια. Ο στόχος είναι κάθε μήνα και ένα διαφορετική και μια διαφορετική πόλη. Ήρθαμε στην Καβάλα, επικοινωνήσαμε με την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, με την κυρία Φραντζεσκάκη. Ανταποκρίθηκε αμέσως και μας υπέδειξε την κοινωνική δομή που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η πόλη σας. Όχι μόνο αυτή τη στιγμή, απλώς ξεκινάμε με αυτήν. Με ελπίδα να συνεργαζόμαστε βέβαια και στο μέλλον. Και εμείς βρήκαμε αυτό σαν ευκαιρία να έρθουμε στην Καβάλα, γιατί σήμερα έχουμε και τον κόσμο των σπορ ζωντανά και το δελτίο ειδήσεων. Και θα βγει και η επικοινωνία, είναι μια τηλεοπτική ζωντανή εκπομπή που έχουμε, απογευματινή, ενημερωτική. Θα βγάλει ένα πολύ ωραίο πολιτιστικό από την Καβάλα. Οπότε είμαστε Καβάλα σήμερα. Έχουμε πάει στις Σέρες, θα πάμε στη Βέρεια, είμαστε εδώ. Λόγω των καιρικών συνθηκών ήταν ο χειμώνας, ήταν δύσκολος, δεν μπορέσαμε να πάμε εκεί που θέλαμε. Αλλά και παράλληλα κάνουμε δράσεις στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Δεν την ξεχνάμε τη Θεσσαλονίκη. Απλώς ενισχύουμε και ο στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τον ρόλο της Ελβετίας, τον περιφερειακό ρόλο, αλλά και την περιφέρεια της πόλης της Ελλάδας. Υπήρξε ανταπόκριση από τον κόσμο, αλλά πιο πολύ από επιχειρήσεις, από σούπερ μάρκετ. Μέχρι τι ώρα θα μπορεί ο κόσμος, επειδή μέχρι τις 4. Μέχρι τις 4. Ελπίζουμε να είναι καλός ο καιρός και να βοηθήσει. Είναι πάρα πολύ ωραία. Η πόλη σας είναι πάρα πολύ ωραίο το σημείο εδώ. Ευχόμαστε να έρθουν όσο περισσότεροι γίνεται. Συλλογή τροφίμων για το κοινωνικό παντοπολείο της Καβάλας. Ο πρόεδρος, ο Ιωάννης Μασούτης και ο όμιλος, η εταιρεία Μασούτη, συμμετέχει ή συνδιοργανώνει δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και συμμετέχει τώρα στη δράση που κάνει η ΕΤ3, φέρνοντας χαρτικά και απορριπαντικά για το κοινωνικό παντοπολείο της Καβάλας. Το κοινωνικό έργο της εταιρείας Μασούτη είναι γνωστό, ήδη τώρα κάνει μια δράση με την Αρχιεπισκοπή, το Μαζί, που διανέμουν τρόφιμα σε άπορες οικογένειες. Επίσης έχει κάνει μια εξοχική κατοικία για το χαμόγελο του παιδιού και δίνει πολλές δωρεές σε γυροκομεία.